Πανάρχων και Θεία Ενότητα των Προσώπων της Αγίας Τριάδος, ενώ Πανάρχινα της Υπεράκτησης Ιησού, είναι απάντες ενώσει. Αυτή η ενότητα αποτελεί τη βάση, την προϋπόθεση, αλλά και τον σκοπό της ζωής της Εκκλησίας, γι' αυτό και δεν υπάρχει μεγαλύτερο αμάρτημα από το να γίνει κάποιος αιτία διασπάσεως αυτής της ενότητας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σχίσμα και αίρεση, να αποκοπούν δηλαδή τα μέλη από το ένα σώμα της Εκκλησίας και να αποτελέσουν δική τους προσυναγωγή. Το αμάρτημα αυτό είναι βαρύτατο και ασυγχώρητο και δεν ξεπλένεται ούτε και με το αίμα του μαρτυρίου, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Οι άνθρωποι που αποσκίζονται από το σώμα της Εκκλησίας του Χριστού και φεύγουν από Αυτόν, ομοιάζουν με τον Ιούδα που έφυγε μέσα από το μυστικό δείπνο και πήγε στον νητές του Χριστού και έγινε από μαθητής του Κυρίου Υιός Απολίας. Χάνονται μια για πάντα μέσα στην πλάνη και μέσα στο ψέμα της αίρεσης, εάν δεν μετανοήσουν και δεν επιστρέψουν στην Εκκλησία του Χριστού. Οι Άγιοι Πατέρες που τιμούμε σήμερα αγωνίστηκαν πολύ για την ενότητα της Εκκλησίας και την ορθή πίστη που είναι η αληθινή γνώση του Θεού. Όχι βρεστή η αιώνια ζωή, είναι αγινώστος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και όνα πέστηνα ως Ιησού Χριστό. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι η φανέρωση του Τριαδικού Θεού και η φανέρωση του Μυστηρίου της Εκκλησίας των κόσμων. Εκκλησία Χριστού θα πει την ονία Θεού και ανθρώπων. Και όταν λέμε φανέρωση του Μυστηρίου της Εκκλησίας των κόσμων, εννοούμε την ένταξη του ανθρώπου στην κοινωνία των προσώπων της Αγίας Διάβολου, που γίνεται με το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τα τρία αυτά πρόσωπα είναι ένας Θεός, μία κοινωνία, και καθώς τα τρία πρόσωπα της Αγίας Διάβολου, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, είναι ένας Θεός, έτσι και τα πολλά πρόσωπα, οι πολλοί άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία αποτελούν την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Αυτή είναι ακριβώς την ενότητα της πίστεως που οδηγεί στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Πολέμησαν οι αιρετικοί οπαδοί του Αρίου με σκοπό να την διαλύσουν. Οι 318 θεοφόροι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στάθηκαν εμπόδια μπροστά τους με το ποτισμό του Θεού και την Αγία ζωή τους. Γι' αυτό και μπόρεσαν να διατυπώσουν με ακρίβεια τις αλήθειες της πίστεώς μας, κατεσκήτοντας αιρετικούς και διαφυλάσσοντας την υποθητή ενότητα της Ορθοδόξου πίστεως και ζωής. Εορτάζοντες ημί σήμερα αυτούς τους πατέρες οφείλουμε να είμαστε πιστά τέκνα της Εκκλησίας, όπως εκείνοι διέμειναν στον χώρο της Εκκλησίας, βίωσαν την κοινωνία της αγάπης τους, αγωνίστηκαν για την ενότητα και σώθηκαν μέσα σε αυτήν. Ας ενεργοποιήσουμε τις δυνάμεις μας, ώστε με κάθε τρόπο να διατηρήσουμε αγωνιζόμενοι μέσα σε αυτήν την Αγία Τίποτο, το μυστήριο της κοινωνίας που οδηγεί στη σωτηρία μας. Με τα φόρου Θεού.